τομείς, τους χορηγούς, καθώς και τους φορείς της πόλης. Ο Αθλητικός Όμιλος Αλέξανδρος είναι σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής που ιδρύθηκε το 2009. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μέλος της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Καλλιεργεί με συνέπεια, ήθος και συνεχή προσφορά το Ολυμπιακό Άθλημα της Ρυθμικής, έχοντας το ενεργητικό του φθόρο επιτυχιών, με μεγαλύτερη αυτή τη συμμετοχή της Γουβανάκη Αναστασίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ. Στην κατηγορία γυναικών έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες, ενώ στην κατηγορία κορασίδων έχει αναδειχθεί στην πρώτη θέση με την ομάδα Ανσάμπλ, κατακτώντας χρυσό μετάλλιο στην τελική φάση το 2015, καθώς και χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία το 2016. Αλλά και στις μικρότερες κατηγορίες, οι διακρίσεις που έχουν οι αθλήτριες σε πανελλαδικούς και διεθνείς αγώνες κάνουν περήφανο στους γονείς και την υπεύθυνη προπονήτρια του Συλλόγου, κυρία Ατανάσοβα Μαργαρίτα. Στην εκδήλωσή μας φέτος θα συμμετέχουν τα αναπτυξιακά τμήματα της Αλεξάνδρειας, τα φυτόρια του Συλλόγου, καθώς και οι αθλήτριές μας. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι στην είσοδο υπάρχει ένα στάντ με χειροποίητα κούρια, μπρελό και ημερολόγια σε τιμές που ξεκινούν από 2 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται την προσπάθεια των παιδιών. Επίσης, όλα τα κοριτσάκια θα ήταν καλό να παραμείνουν μέχρι το τέλος της εκδήλωσης για την απονομή. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδας, που μας τιμά απόψε με την παρουσία του εδώ, τον κύριο Χρήστο Ψαθά. Και εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Με αυτή την εκδήλωση. Μία εκδήλωση η οποία δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα όπως μας έχουν συνηθίσει οι αθλήτριες του συλλόγου σας, αλλά μία γιορτινή εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τη διοίκηση του συλλόγου και για την πρόσκληση που μου έκανε να παραβρίσκομαι σήμερα εδώ και να ευχαριστήσω ταυτόχρονα τους ίδιους αλλά και τις προπονήτριες για το σημαντικό έργο που προσφέρουν. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους γονείς και τους κηδεμόνες των παιδιών που καθημερινά τα φέρνετε στα γυμναστήρια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του κοινωνικού μας ιστού, τον αθλητισμό. Δεν θέλω να σταθώ εμπόδιο στην ανυπομονησία των παιδιών που μας παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Σας εύχομαι καλές γιορτές με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Καλή συνέχεια.